Δεν θα συνέβαινε παγκόσμιος πόλεμος, ακόμη κι αν η Ρωσία βύθιζε το Βρετανικό αντιτορπιλικό Defender στη Μαύρη Θάλασσα πριν από μια εβδομάδα, είπε στήριξε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν. Ερωτηθεί στο πλαίσιο της ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής σε ευθεία γραμμή, αν ο κόσμος έφτασε στο χείλος ενός τέτοιου πολέμου. Ακόμη κι αν βυθίζαμε αυτό το πλοίο, θα ήταν δύσκολο να φανταστούμε ότι ο κόσμο θα έφτανε στο χείλο ενό τρίτου παγκοσμίου πολέμου, διότι εκείνοι που τα πράττουν αυτά γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να βγουν νικητέ από τον πόλεμο αυτό. Σημείωσε επίση ότι η χώρα του δεν θα χαιρόταν με την έναρξη ενό νέου πολέμου, αν και τουλάχιστον εμεί γνωρίζουμε γιατί αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε για τον εαυτό μας, στο εδαφός μας, για το μέλλον μας. Αναφερόμενο στο επεισόδιο της 23ης Ιουνίου κοντά στις ακτές της Κρυμαίας, κατά το οποίο ο ρωσικός σκάφος και αεροπλάνο έριξαν προειδοποιητικά πυρά στην πορεία του Ντιφάντα, ο Ρώσος πρόεδρος το χαρακτήρισε ολοφάνερα προβοκάτσια και μάλιστα συνδυαστική που πραγματοποιήθηκε όχι μόνο από Βρετανούς αλλά και από Αμερικανούς. Ο Ρωσός Πρόεδρος αναρωτήθηκε ρητορικά για ποιο λόγο χρειάστηκε να γίνει αυτή η προβοκάτσια και μάλιστα λίγα 24 ώρα μετά τη συνάντηση κορυφής που είχε με τον Πρόεδρο Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν στη Γενέβη και απάντησε ο ίδιος για να υπογραμμιστεί ότι οι άνθρωποι αυτοί, εννοεί τον Άτο, αντιμετωπίζουν χωρίς σεβασμό την επιλογή των κατοίκων της Κρυμαίας για την ένωσή τους με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Να τονίσουμε εδώ, το έχω πει ξαναπεί, ότι για δημοψηφίσματο ζήτησε η Κρυμαία την ένωσή της με τη Ρωσία. Δημοψήφισμα σημειώστε του 96%. Αυτή τη διαδικασία που η Ουκρανία θεωρεί κατάληψη εδάφους της και δεν αναγνωρίζεται από τη συντριπτική πλειονότητα των χωρών του πλανήτη. Αυτό κι αν είναι. Κατά τον πρόεδρο της Ρωσίας δεν είναι η χώρα του υπεύθυνη για την ένταση στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν πήγαμε εμείς σε εκείνους σε απόσταση χιλιάδων χιλιόμετρων. Ήρθαν πετώντα και πλέοντας. Εκείνοι πλησίασαν τα σύνορά μας και παραβίασαν τα χωρικά μας ύδατα και αυτό είναι ουσιαστικό στοιχείο σε όλη αυτή την κατασκευή. Μάλιστα αποκάλυψε ότι μετά τις διεθνείς αντιδράσεις για τα ρωσικά στρατιωτικά γυμνάσια στην Νότια Ρωσία, ο ίδιος ζήτησε από τους Ρώσους στρατιωτικούς να τα ολοκληρώσουν. Το κάναμε αυτό, αλλά αντί να αντιδράσουν θετικά σε αυτό και να πούν καλώς, καταλάβαμε την αντίδρασή σας στη δυσαρέσκειά μας, αντί για αυτό τι έκαναν, κόλλησαν στα σύνορά μας», είπε εχμηρά ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Προηγουμένως ο Ρώσος πρόεδρος πεστήριξε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έθεσε την Ουκρανία υποπλήρη εξωτερική διεύθυνση, Κομβικά ζητήματα της ζωής της Ουκρανίας επιλύονται όχι πλέον στο Κίεβο αλλά στην Ουάσιγκτον. Εν μέρει στο Βερολίνο και το Παρίσι και αναρωτήθηκε για ποιο πράγμα να συνομιλήσουμε, ενώ επιδιώκει να συνομιλήσει με τον Ζελέτσικ. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν συμπλήρωσε ότι περισσότερο από όλα ενισχύει για το θεμελιώδες γεγονός της έναρξης στρατιωτικής αφοσίωσης του Ουκρανικού Εδάφου, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με το Ουκρανικό Σύνταγμα δεν μπορούν να λειτουργήσουν εκεί ξένες στρατιωτικές βάσεις παρά μόνο κέντρα εκπαίδευσης ή άλλες μορφές στρατιωτικής συνεργασίας. Η στρατιωτική αφομοίωση του εδάφους, το οποίο συνορεύει άμεσα μαζί μας, προκαλεί για εμάς ουσιαστικά προβλήματα στον τομέα της ασφάλειας. Αυτό αφορά πραγματικά ήδη τα ζωτικά συμφέροντα της Ρωσικής Μοσπονδίας και του λαού της Ρωσίας, είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος για πολλοστή φορά επεστήριξε ότι Ουκρανοί και Ρώσοι είναι εν γέννη ένας λαός χαρακτήρισε εμφανώς μη φιλική προς τη Ρωσία τη σημερινή Ουκρανική ηγεσία και παρομοίασε με όπλο μαζικής εξόντωσης κατά του ρωσικού πληθυσμού στην Ουκρανία το αδιανόητο κατά τη γνώμη του νομοσχέδιου βάσει του οποίου από αιώνε ζούσαν εδώ στο έδαφος Ουκρανίας Ρώσοι και τώρα ανακηρύσσονται μη γηγενείς.